ίσως δημοτικές κοινότητες θα έπρεπε να παραπονούνται. Από εκεί πέρα η παιδική χαρά είναι από τις πρώτες που μπήκαν, όπως και μια σειρά τα γήπεδα μπάσκετ γίνανε και μια σειρά, θα σας δώσω κύριε Μακρύδη, μια λίστα ολόκληρη έργων και πραγμάτων που έχουν γίνει για να τα διαπιστώσουμε μαζί. Τώρα, από εκεί και πέρα, θεωρώ λοιπόν ότι στην Τραπεζούντα υπάρχει ένα πάγιο και διαχρονικό ζήτημα με το νερό. Επειδή συνεχίζουν κάποιοι να κλέβουν, ήδη με απόφαση του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγκαζόμαστε να βάλουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι να παρακολουθούν την κλοπή του νερού καθ' όλη την πορεία του, του αγωγού από πάνω που έρχεται το νερό προς τα εκεί, διότι μερικοί δεν βάζουν άλλο. Αλλά θα θυμίσω ότι και πέρσι που πήγαμε στον Εισαγγελέα και προπέρσι κύριε Ντούρο, είπε και τι θα κάνουν αυτοί. Μας είπε ο κύριος Εισαγγελεύτης, η κυρία Εισαγγελεύτη ήταν, δεν θυμάμαι. Γυναίκα, ο κύριος Βαϊνάς, είπε ότι και τι θα κάνουν αυτοί, θα ποτίσουν, δηλαδή θα διψάσει ο κόσμος και ο άλλος θα ποτίσει τα καρύδια και θα πρέπει να είμαστε εκεί. Καταγγείλαμε πρόσωπα. Ευθέως. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να κάνει η ιδεία πλέον επιτήρηση μέρα νύχτα για να δούμε πού στο καλό και ανά πάσα στιγμή που πλέον βρήκαμε ποιος κλέβει. Εντάξει, με έναν αγωγό φύγει 150 από ό,τι με ενημέρωσε. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τίποτε και θα προσφύγουμε ξανά στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Βέβαια δεν είναι κάθε μέρα, έτσι και κάποιες καλοκαιρινές μέρες τώρα που κλέβανε ασύστολα. Ξαναέρχεται το νερό και μετά ξανάρχεται. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά αυτό το κομμάτι, τώρα δεν ξέρω άλλο θέμα ποιο είναι το σημαντικό που θέλετε να απαντήσω τόσο από αυτά που είπατε, τα της Καλλιθέας τα είπαμε, της Στρατοσλούδας. Για το ταξίδι στην Αυστρία. Το ταξίδι στην Αυστρία, επειδή ο καθένας εδώ δεν είναι με την ταντά του, και εφόσον κάποιος έκανε σφάλμα, οφείλει να απαντήσει ο ίδιος ο εκπρόσωπος, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η κυρία Μακρύδου Πιπίτσα, και όχι λέω ποιος ήταν εκπρόσωπος του Δήμου, ήταν η κυρία Πιπίτσα Μακρύδου και ήταν και ο κύριος Μάκης Παπαδημητρίου, αλλά εκπρόσωπος μας ήταν η κυρία Μακρύδου. Επειδή αν κατάλαβα καλά, ελέγχθη ότι δεν ήταν την Παρασκευή κάποιος εκεί που ήταν η επίσημη εκδήλωση. Και το Σάββατο. Δεν ήταν το Σάββατο στην επίσημη εκδήλωση. Δηλαδή τι είναι επίσημη εκδήλωση εκεί, όπως κάναμε σπαρέλα στην 16 Οκτωβρίου, ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Τώρα, αν κάποιος πείμε ότι δεν πήγε στο Γλέντι το βράδυ γιατί δεν πήγε να γλεντήσει εκεί, αλλά πήγε να εκπροσωπήσει το Δήμο. Αυτό δεν απαντά. Επομένως, εφόσον θα είπε η κυρία Πρόεδρος, ας δώσει το λόγο στην κυρία Μακρύδου, εγώ δεν απολογούμε για κανέναν ο οποίος έκανε λάθος ή να αποδείξει ότι έκανε το σωστό.